Πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν, πάμε. Θα συνδεθούμε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε πρώτα στον κύριο Χρήστο Στεφανή. Στον Χρήστο Στεφανή, με συγχωρείτε. Που βρίσκεται αυτή τη στιγμή έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Χρήστο, καλή σου ημέρα. Αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες τον εισαγγελέα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Οι πληροφορίες μας, Κατερίνα, λένε ότι σε μία ώρα περίπου θα έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία αυτή που σχηματίζουν οι άνδρες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Και μαζί με αυτή ο Στάθης Παναγιωτόπουλος θα περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα που αναμένεται να το απαγγείλει τις κατηγορίες με πρώτη αυτή της παραβίασης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Πέρασε τη νύχτα του στα κρατήρια της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οδηγήθηκε χθες. Για δεύτερη φορά, γύρω στις, την πρώτη φορά πήγε και ο Θελός στις 3.30 το μεσημέρι, αφού απολογήθηκε μαζί με αστυνομικούς του τμήματος και παρουσία δικαστικού λειτουργού, οδηγήθηκε ξανά στο σπίτι του, στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης και ακολούθησε μια έρευνα σε αυτό, στο διαμέρισμά του, που κράτησε 2 ώρες. Είδαμε τους αστυνομικούς να αποχωρούν από το σπίτι του το βράδυ, κρατώντας οθόνες υπολογιστών και έχοντας μέσα σε βαλίτσες κι άλλο ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο από σήμερα τίθεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, προκειμένου να βρουν στοιχεία σχετικά με την έρευνα που έχει διατάξει και ο εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ως τελευταία εξέλιξη, έχουμε μια ανακοίνωση που έβγαλε ο συνήγορός του αργά χθες το βράδυ, όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος παρουσιάστηκε και ο Θελός στην αστυνομία, βρίσκεται εκεί και συνεργάζεται προκειμένου να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση, ενώ χαρακτηρίζει κατασκευασμένες ο δικηγόρος του τις φήμες που τις προηγούμενες ημέρες τον ήθελαν να βρίσκεται στο εξωτερικό για να αποφύγει την σύλληψη. Μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα από την απολογία του, αν γνωρίζεις? Δεν γνωρίζουμε κάποια στοιχεία. Από την κατάθεσή του, συγγνώμη. Ναι, απολογία δεν έχει κάνει, κατάθεση, συγγνώμη, από την κατάθεση. Σωστά, δεν ξέρουμε κάποια στοιχεία από αυτά που ανέφερε στους αστυνομικούς που του πήραν την πρώτη κατάθεση. Νομίζω θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια να δούμε το τι θα πει σήμερα στον εισαγγελέα και κυρίως στον ανακριτή, αν και όλα δείχνουν ότι θα πάρει μια πρώτη προθεσμία από τον ανακριτή που θα παραπευθεί σήμερα για να απολογηθεί μια από τις επόμενες ημέρες, οι οποίες μπορεί να είναι και μέσα στα Χριστούγεννα, δηλαδή αν όχι το Σάββατο, ίσως και την Κυριακή ή το αργότερο την Δευτέρα. Οι εξελίξεις τρέχουν γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα του εισαγγελέα, πέρα από τις καταγγελίες που υπάρχουν 2 στον αριθμό. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως μέσα από αυτή την έρευνα του εισαγγελέα που είχε διατάξει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας να έχουν προκύψει και άλλες μαρτυρίες θυμάτων του. Περιμένουμε να δούμε τη συνολική του θέση και στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και βέβαια τι θα έχει να μας πει ο δικηγόρος. Μάλιστα, Χρήστο, παραμένεις μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ και συνδεόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μαζί μας είναι και η συνάδελφος Σούζη Καζατζίδου από την Θεσσαλονίκη για να μας περιγράψει όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό των τελευταίων ωρών με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πριν σας περιγράψω, Κατερίνα, αυτό που ζητάς, αυτό που έγινε χθες, επειδή είμαστε σε διαφορετική είσοδο με τον συνάδελφό μου, να σας πω ότι εγώ έχω κάποιες πληροφορίες αναφορικά με όσα είπε χθες στην κατάθεσή του στους άνδρες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είπε λοιπόν ότι τα βιντεάκια αυτά, τα 2 από τα οποία προήλθαν και τα είδαν από τα 2 link που έδωσε η νεαρή μηνύτρια στην δίωξη, έγιναν, βιντεοσκοπήθηκαν προπενταετίας, τα ανήρτησε, είπε, αλλά τα κατέβασε αμέσως. Κάποιοι πρόλαβαν, τα πήραν και τα αναπαρήγαγαν και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη γι' αυτό, άρα λοιπόν δεν δέχεται ότι το υλικό που είναι ανηρτημένο ακόμη και σήμερα στο διαδίκτυο είναι από δική του ευθύνη. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε και σας μεταφέρω. Άρα η δίωξη θα ολοκληρώνει τη δικογραφία με την οποία θα έρθει εδώ στον εισαγγελέα και έχει κάνει τη δουλειά της αναφορικά με την καταγγελία
εισαγγελία της 28χρονης. Μένει λοιπόν ο εισαγγελέας να αποφασίσει σήμερα εάν θα τον παραπέμψει να δικαστεί στο αυτόφορο ή αν θα οριστεί δικάσιμος για μια άλλη περίοδο. Από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα γίνει περαιτέρω έρευνα και πού θα ανατεθεί. Αν δηλαδή υπάρχουν ζητήματα οικονομικού οφέλους, ενδεχομένως να ανατεθεί αυτό στην οικονομική αστυνομία ή σε όποιον άλλον είναι υπεύθυνος για να συνεχίσει την έρευνα. Το μπαλάκι λοιπόν στον εισαγγελέα και από εκεί και πέρα, εάν προκύψει νέα καταγγελία που αφορά βίντεο που αναρτήθηκαν, πάλι θα ασχοληθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτό σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Οψόμεθα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από εδώ. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την χθεσινή ημέρα. Πραγματικά ήταν έτσι λίγο παράξενες οι συνθήκες, διότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος έφτασε μόνος του στο αστυνομικό μέγαρο αρχικά με το αυτοκίνητό του. Έδειχνε λίγο να είναι σταχαμένα, δηλαδή έκοψε ταχύτητα μπροστά από τις πύλες, αλλά μην ήξερε πού να πάει. Στη συνέχεια κινήθηκε μερικά μέτρα παρακάτω, μπήκε σε ένα συνεργείο, πήρε το τηλέφωνό του και μιλούσε. Μετά καταλάβαμε ότι μιλούσε με τον δικηγόρο του, προφανώς είχε σε κάποιο σημείο ραντεβού. Έφυγε, τον συνάντησε, επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο, κάναν μία γύρα και μετά από λίγο μπήκαν μέσα από την μπάρα. Έδειξε να είναι σταχαμένα, έδειξε να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ήμασταν σχεδόν αόρατοι τριγύρω του. Δεν δέχτηκε να μιλήσει, δεν δέχτηκε να κάνει καμία δήλωση. Εν τέλει, τη συνέχεια την ξέρετε, σας την είπε ο Χρήστος Στεφανής που πήγε στο σπίτι και συνεχίστηκε η έρευνα. Θέλετε να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι. Να κάνω απλά μια ερώτηση, ναι, ναι. Σούζη. Υπάρχει περίπτωση ακόμα και τα Χριστούγεννα να απολογηθεί? Δηλαδή θα συνεχίσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι έχει γίνει έρευνα, αλλά μπορεί να διαταχθεί και περαιτέρω έρευνα μετά την απολογία του. Λοιπόν, τώρα θα πάει εισαγγελέα, όπως σας είπα νωρίτερα. Ο εισαγγελέας θα κρίνει αν θα διωχθεί και ποια θα είναι τα αδικήματα. Εφόσον δεν υπάρχει, δεν συνίσταται κακούργημα, δεν θα πάει και στον ανακριτή. Θα οριστεί δικάσιμος, όπως σας είπα, ή θα πάει κατευθείαν στο αυτόφορο. Σωστά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε με ποιες κατηγορίες διωχθεί αρχικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Χρήστο και τη Σούζη. Έλα, Αντρέα μου. Ναι, θέλω να πω το εξής. Βεβαίως. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που βλέπεις έντονα την ύπαρξη δικηγόρου, ο οποίος προσπαθεί να μην προφυλακιστεί, να πάρει αναβολή και τα υπόλοιπα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το ένα είναι η οικειοθελής εμφάνισή του. Παραδόθηκε. Ναι, εμφάνισή του. Το θεωρώ ότι του είπε ο δικηγόρος θα το χρησιμοποιήσουμε για να μην πούνε ότι είσαι. Δηλαδή, ύποπτος φυγής. Και το άλλο είναι και το ίδιο το Μεξικό, το οποίο είναι μια φημολογία, η οποία ξαφνικά, δεν κάθομαι εγώ σπίτι μου και λέω στο Μεξικό, έχει βγει για να δείξει ότι όλο αυτό το κλίμα είναι όλο fake news. Άρα δεν είναι επικίνδυνος. Ο άνθρωπος είναι εδώ, πήγε μόνος του. Μάλιστα. Αυτό που λες τώρα, θέλω να δούμε τι είπε ο δικηγόρος του. Γι' αυτό. Πριν πει ο δικηγόρος και κάτι άλλο, είπε πριν χρόνια, το παραδέχτηκα, τώρα που είχε πέρα, τι κάνει το διαδικτύο, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι να πέσει στα μαλακά και να το εξαγοράσει. Κατά δικηγόρο. Το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει και κοινή γνώμη η οποία πολλές φορές διαμορφώνει και τη δουλειά. Να δούμε τι είπε ο δικηγόρος. Για να δούμε τι είπε. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος με τη σημερινή του αυτόβουλη εμφάνιση έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των διοκτικών αρχών προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα που διεξάγεται έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στις διοκτικές αρχές όσο και στην ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το όνομά του να αντιμετωπιστούν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Οι ανακριβείς, ανυπόστατες και ενδεχομένως κατασκευασμένες φήμες περί δήθεν αναχώρησής του στο εξωτερικό, ώστε να αποφύγει τις αρχές, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας μεταφέρω ότι είναι συντετριμένο και ότι έχει μετανιώσει ειλικρινά για την κατακριτέα συμπεριφορά του. Συνδεθούμε με την Ιρό Καρδιοφίλη, η οποία έχει να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ιρό μου, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε από το ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς του ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε βέβαια κατάθεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση που κατηγορείται, όχι για όλα τα βίντεο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που τους είπε, παραδέχτηκε ότι όντως, όπως είπε, ανέβασα το συγκεκριμένο βίντεο το 2019. Είχα κάνει ένα κανάλι σε πλατφόρμα στο διαδίκτυο και ανέβασα
το βίντεο αυτό. Σε λίγες μέρες όμως το κατέβασα. Δεν είναι δική μου ευθύνη, τους είπε συγκεκριμένα, το ότι το βίντεο συνεχίζει και υπάρχει στο διαδίκτυο. Ναι. Δεν έχω ευθύνη εγώ γι' αυτό, δεν το έχω κάνει εγώ. Εγώ το είχα κατεβάσει, προφανώς κάποιος άλλος το έχει αναπαράξει. Όπως μου είπαν οι αστυνομικοί, τους είπε επιλέξει, το έχω μετανιώσει αυτό που έχω κάνει και ζητώ συγγνώμη από την κοπέλα, το έχω μετανιώσει. Αλλά συνεχίζει και λέει ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν προέρχεται από εμένα. Μιλάει για το συγκεκριμένο βίντεο. Θα πρέπει να σου πω ότι χθες όταν πήγε μόνος στο ηλεκτρονικό έγκλημα στους αστυνομικούς έδειξε μεγάλη έκπληξη. Τους είπε ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει γίνει τόσος μεγάλος δώρος για αυτή την ιστορία. Έτσι είπε ο ίδιος. Γι' αυτό και ο δικηγόρος του λέει ότι πρέπει να δοθεί η πραγματική διάσταση. Ήταν τρομαγμένος, ήταν πολύ θορυβημένος. Τους είπε ότι δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Και τους είπε και από χθες νωρίτερα ότι όντως είχα τα βίντεο, αλλά όμως τα κατέβασα. Το ηλεκτρονικό έγκλημα τώρα στη Θεσσαλονίκη τηλεφώνησε και χθες μία κοπέλα, η οποία είπε ότι και αυτή είχε γυρίσει ένα βίντεο πορνό με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Είπε ότι πρόκειται να πάει σήμερα να καταθέσει στη Θεσσαλονίκη στο ηλεκτρονικό έγκλημα, την περιμένουν. Ωστόσο όμως τους είπε ότι δεν το έχει δει το βίντεο η ίδια, αλλά ότι την ειδοποίησε μία φίλη της που το έχει δει. Και ποια είναι αυτή η φίλη της? Όπως λένε πληροφορίες μου, η φίλη της αυτή είναι η πρώτη κοπέλα η οποία είχε δει το βίντεό της και από την οποία ξεκίνησαν όλα. Είναι η πρώτη μηνύτρια. Είναι, ακριβώς, είναι η πρώτη μηνύτρια. Είναι η κοπέλα που είχε κάνει τη μήνυση αρχικά το 2019. Η Ρο γνωρίζει αν έχει πει τίποτα σχετικά με τη συγκατάθεση, γιατί αυτό είναι το κλειδί στην υπόθεση. Αν είχε τη συγκατάθεση των συντρόφων για να ανεβάσει αυτά τα βίντεο. Όχι, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Μα δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα. Αυτό όμως είναι το αδίκημα. Λοιπόν, Ρώση, ευχαριστούμε αυτό πάρα είναι το αδίκημα, πολύ. Παιδιά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, διότι υπάρχει και μία άλλη υπόθεση.